πνίγεται. Παρακαλεί, μετανιώνει. Αυτό είναι το μήνυμα που εμφανίζεται στο κέντρο του Βουκουρεστίου από έναν φωτογράφο που έχει φωτογραφίσει περισσότερες από 150 ώρες μέσα σε μονάδες συντατικής θεραπείας COVID-19. Ο Κριστιάν Μοβίλα προσπαθεί απεγνωσμένα να αξιοποιήσει την τέχνη του ώστε να πει στους ανθρώπους να αποδεχθούν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Αν τους δείξεις την πραγματικότητα, πολύ ομοί, από την εντατική, δεν μπορεί να μην το δει, δεν μπορεί να το διαγράψει από τη μνήμη. Οπότε ελπίζω να μείνει εκεί και μετά από μία ή δύο ημέρες ή μια εβδομάδα. Τέτοιου είδους μηνύματα και εικόνες θα είναι αποφασιστικά. Λιγότερο από το 50% των Ρουμάνων έκαναν το εμβόλιο μέχρι στιγμής και αυτό προκαλεί υψηλό ποσοστό κρουσμάτων και εκατοντάδες θανάτους καθημερινά. Οι γιατροί και οι αρχές προσπαθούν συνεχώς να στέλνουν το ίδιο μήνυμα στον πληθυσμό. Η πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία. Τα εμβόλια είναι πολύ καλά. Αυτό που κατάφεραν να κάνουν σε ένα χρόνο είναι απίστευτο και είμαστε πολύ ευγνώμονες για την προσπάθεια που έκανε η παγκόσμια κοινότητα για να καταστεί δυνατό το εμβόλιο. Η πανδημία δεν θα τελειώσει με αυτό το τέταρτο κύμα. Δυστυχώς ο ιός θα παραμείνει στην κοινότητα, θα συνεχίσει να κυκλοφορεί και θα δημιουργεί πολλά κρούσματα από εδώ και πέρα. Ο χειμώνας είναι πρώτων πυλών και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί. Αντίθετα, αυτή είναι η εποχή του κρύου. Είναι η εποχή των αναπνευστικών λοιμώξεων και ο COVID-19 είναι ένας ιός που εξαπλώνεται στο αναπνευστικό. Ο επίγον χαρακτήρας της κατάστασης στη Ρουμανία έφτασε και στις Βρυξέλλες. Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton επισκέφθηκε τη χώρα, μίλησε με τις αρχές και έστειλε ένα μήνυμα στους ντόπιους. Για την καταπολέμηση της πανδημίας έχουμε δύο εργαλεία, το εμβόλιο αλλά και το πράσινο πιστοποιητικό που δίνει σε όλους μας την ελευθερία κινήσεων. Ως επίτροπος συνεργάστηκα με την ομάδα μου για να διαθέσω αυτό το πιστοποιητικό. Λειτουργεί τώρα για τις 27 χώρες και λειτουργεί τόσο καλά, είναι τόσο χρήσιμο, που τώρα 75 χώρες το έχουν υιοθετήσει, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι το Green Pass και το εμβόλιο είναι η λύση για να απαλλαγούμε από την πανδημία. Ο νόμος υποχρεωτικής εφαρμογής του πράσινου πιστοποιητικού στη Ρουμανία μπλόκαρε στο Εθνικό Κοινοβούλιο μετά από ψηφοφορία, κατά την οποία απορρίφθηκε από τους σοσιαλδημοκράτες και τους ακροδεξιούς γερουσιαστές.